πιστεύω ότι δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο. Κρατάμε τους 3 βαθμούς. Τώρα θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα επόμενα παιχνίδια που απομένουν για να πετύχουμε το στόχο μας. Πώς είδες εσύ την δική σου απόδοση, μπήκες ως αλλαγή, έτυχες 2 γκολ, έδωσες 1 assist. Εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενος και για την απόδοσή μου και είμαι πιο χαρούμενος που η ομάδα πήρε τους 3 πόντους. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή και όχι να κοιτάμε τι έκανε ο καθένας ξεχωριστά. Γιατί πιστεύω ότι σαν ομάδα μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, όχι ατομικά. Σίγουρα ο καθένας όσο μπορεί να δίνει παραπάνω στην ομάδα είναι ό,τι καλύτερο, αλλά το ομαδικό πνεύμα είναι αυτό που θα μας φέρει εκεί που πρέπει. Ισοδύσεις εσέναν και του Μαυρία άλλαξαν έτσι τα δεδομένα κατά την επιχειρηματολογία. Συνεργαστήκατε στα γκολ. Τι σημαίνει αυτό για εσένα, η συνεργασία με τον Μαυρία και τι σημαίνει αυτό το γκολ για εσένα για να προτάσουν γκολ. Καταρχάς με τον Χάρη έχουμε παίξει μαζί στην εθνική ομάδα, τον ξέρω και σαν παίχτη. Μπορώ να καταλάβω πότε θα μου δώσει την μπάλα και αυτά. Οπότε έχουμε μια καλή συνεργασία. Τα γκολ για ένα επιθετικό, έναν που παίζει στην επίθεση, είναι σημαντικά γιατί του δίνει αυτοπεποίθηση. Οπότε αυτό έκανε και σε μένα. Κρατάω τα γκολ και αγώνα με αγώνα θα δίνω τον καλύτερο μου αυτό για να πετύχω το στόχο μας. Σε ποιο βάθμο ετοιμότητα θεωρείς ότι είσαι στο προηγούμενο παιχνίδι, κουράστηκες, ζήτησες μια αλλαγή. Σε πόσο καιρό νομίζεις ότι θα είσαι στο 100%? Πιστεύω τώρα, αν όχι αυτήν την εβδομάδα, την επόμενη πιστεύω θα είμαι 100%. Αλλά κάθε εβδομάδα που περνάει είναι και καλύτερα. Είναι η σωστή διαχείριση που μου κάνει ο προπονητής και πιστεύω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μιλώντας για τον προπονητή, είσαι μια προσωπική επιλογή του προπονητή. Σε ανεβάζει αυτό, πώς σε βοηθά? Με βοηθάει. Πιστεύω ότι κάθε προπονητής ξέρει πώς να παίρνει το καλύτερο από εγώ τον παίχτη του και ο coach σε μένα μου δίνει αυτοπεποίθηση και προσπαθώ να βγάλω τον καλύτερο με αυτό και για την ομάδα και για εκείνον, γιατί μου δίνει ελευθερία κινήσεων και είναι κάτι που μου αρέσει. Μετά και από αυτήν την νίκη, πιστεύεις ότι μπορεί η Ομόνοια να πετύχει το στόχο της να μπει εξάδα και μετέπειτα για Ευρώπη? Θεωρώ μετά πως ναι, τα θεωρώ που πως μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, αλλά για μένα πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όχι τι θα γίνει από τώρα σε 5 αγώνες. Το μήνυμα σου στο προηγούμενο σχολείο, υπάρχουν τώρα 2 εκτός έδρας παιχνίδια συνεχόμενα και πριν από το Αντέρπι. Πιστεύεις ότι μπουδάγαμε έτσι ένα 3-4-3? Θεωρώ πως ναι. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο για την στήριξη μου στην ομάδα και στο πρόσωπό μου και πιστεύω να είναι μαζί μας στα επόμενα παιχνίδια για να μας βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί.